Πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Νίκο Λιγερό, στρατηγικό αναλυτή. Καλησπέρα κύριε Λιγερέ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Δεν ακούμε τον κύριο Λιγερό, παρακαλώ. Εγώ σας ακούω μια χαρά. Ωραία, και εμείς σας ακούσαμε τώρα, καλησπέρα, κύριε Λιγερέ. Καλησπέρα στον κύριο Λιγερό, καλησπέρα. Ήθελα, κύριε Λιγερέ, καταρχήν, σας βρίσκουμε Γαλλία. Όχι, στην Κύπρο. Α, στην πανέμορφη Κύπρο, λοιπόν. Θέλω λίγο να πάμε σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και το πρώτο ερώτημα είναι αν συμφωνείτε με την δυνατότητα που έδωσε πλέον η Δύση να εξοπλιστεί η Γερμανία με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και αν αυτό εσάς σας ανησυχεί με τη σημερινή δήλωση της Υπουργού, τη χθεσινή δήλωση της Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας ότι στέλνουμε μία πυραυλική ασπίδα στην Πολωνία την οποία θα χειριζόμαστε εμείς, της Αγγλίας συγγνώμη, και η Γερμανία ζητάει να στείλει στρατό μέχρι και τη Μολδαβία, κύριε Λιγερέ. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που με ανησυχεί, γιατί είναι απλώς η συνέχεια από τις αποφάσεις που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, για την Γερμανία είναι μια υπέρβαση, γιατί κανονικά θέλει να είναι πιο πολύ σε ένα πλαίσιο ουδέτερο σε σχέση με τα δεδομένα, ειδικά τα οπλιστικά. Εδώ καταλάβει ότι το θέμα με την Ουκρανία είναι πολύ σημαντικό. Με τη στιγμή που υπάρχει μια σύμβλεψη από τις 27 χώρες, αλλά και από το ΝΑΤΟ με τις 30, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να κάνει μια αλλαγή και το βλέπουμε για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι όλα τα κόμματα στη Γερμανία συμφώνησαν με αυτή την αλλαγή γιατί θεωρούν ότι είναι μια υπέρβαση. Δεν θεωρούν ότι είναι μια αλλαγή, το θεωρούν πιο πολύ μια υπέρβαση που πρέπει να γίνει τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα θέλουν να το συνεχίσουν σε συνέχεια. Από ποιον απειλείται η Γερμανία για να εξοπλιστεί με F-35? Ο κύριος Δημήτρης Καμένος είναι, κύριε Λιγερέ. Όχι, όχι. Η Γερμανία δεν απειλείται από κανέναν. Είναι μέσα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ συνδεδεμένη με την Γαλλία παραδοσιακά. Και απλώς θεωρεί ότι τώρα με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία πρέπει να βοηθήσει άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η ίδια η Ουκρανία αλλά και ακόμα και η Μολδαβία. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι άμα δεν υπάρχει μια παρουσία φυσική, ακόμα και ημοπλικό σύστημα, θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Π.χ. θα έχουμε το πρόβλημα με τη Σουηδία, θα έχουμε το πρόβλημα με τη Φιλανδία. Αλλά δεν είναι η ίδια η Γερμανία που έχει κάποιο πρόβλημα. Απλώς θεωρεί ότι ως πυρήνας της Ευρώπης ότι θα ήταν καλό να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους που είναι βέβαια στα σύνορα με τη Ρωσία. Κύριε Λιγερέ, δεν ξέρω Δημήτρη, να ρωτήσει κάτι, να πει κάτι πάνω σε αυτό. Όχι. Συμφωνώ ότι η Μολδαβία πιθανόν να είναι ο επόμενο στόχο του Πούτιν σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι μια χώρα εξαιρετικά ευάλωτη, με πληθυσμό 2,5 σχεδόν εκατομμύρια, η οποία φανταστείτε ότι δεν έχει ούτε καν εργοστάσιο ενέργεια μέσα στα σύνορά τη. Το εργοστάσιο ενέργεια είναι έξω από τα σύνορα, αυτό που παρέχει το 100% τη ενέργεια τη χώρα. Είναι πολύ δύσκολο αυτή η χώρα να αντέξει έναν ασφιχτικό στρατιωτικό κλοιό της Ρωσίας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή η χώρα να μην έχει πρόβλημα, αλλά αυτό λένε οι αναλυτές. Και ελπίζω και εύχομαι, επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε και θα ήθελα ο εμπειρότερος ημών, ο κ. Λιγερός, να σχολιάσει και την ευληγησία της διεθνούς κοινότητας ως προς την Τουρκία, η οποία εγώ ανέβαζα έναν τίτλο, θα τον έλεγα Εγγυητής ο Ατήλας. Βλέπουμε τον Ατήλα εγγυητή στην Ουκρανία. Βλέπουμε τον Ατήλα να έχει 4 πυρηνικά ρωσικής προέλευση τεχνολογία 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων να τα χτίζει και του χρόνου να παραδίδει το πρώτο σταθμό και εκεί να μην μπαίνουν μέτρα. Δηλαδή δεν θα είναι κατά του τουρκικού λαού, διότι αν σταματούσαν τα πυρηνικά εργοστάσια οι δυτικοί του ΝΑΤΟ, δεν θα είχε πρόβλημα ο Τούρκος πολίτης γιατί αυτά δεν λειτουργούν. Και θα μπλόκαναν ρωσική πυρηνική τεχνολογία σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό δεν έχει μιλήσει κανένας. Και θα ήθελα να δούμε τις εξελίξεις με την Τουρκία στην περιοχή και τον EastMed που βλέπουμε να ξαναζωντανεύει. Εγώ φαντάζομαι από τη μικρή πολιτική ανάγνωση που έχω την πολύ μικρότερη εμπειρία από τον κύριο Λιγερό στα γεωπολιτικά, αλλά πολιτικά την ανάγνωση που κάνω είναι ότι την Τουρκία θα τη βάλουν σε εισαγωγικά το βάζω στον EastMed. Με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να αλλοιανθούν οι εντάσεις και όπως είπε και ο κύριος Σόλτς, ότι είναι εξαιρετικός σύμμαχος και σημαντικός πυρήνας για την ασφάλεια της ενέργειας για την Ευρώπη, ψάχνω να βρω πέρα των
εγγυητή της ειρήνης στον Ατήλα, που είναι ένα σχήμα οξύμορο και γελάμε εμείς εδώ που έχουμε υποστεί την κατοχή της Κύπρου και κάθε μέρα επιθέσεις και αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας την επόμενη μέρα και τι κάνει η Ελλάδα γι' αυτό? Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, κύριε Λιγερέ, σας έβαζα σε κάποια θέματα, αλλά είσαστε ειδικότερο να μας ενημερώσετε για την εξόρυξη πλέον των υδρογονανθράκων, την οποία παλεύουμε. Εγώ μέσα από τη Βουλή έχω ξεκινήσει χρόνια και μετά και εσείς και όλοι. Και τώρα δεν ξέρω αν είναι αργά, αλλά το στατιστικό είναι ότι αν ξεκινήσουμε αύριο έρευνες και δοκιμαστικές γεωτρήσεις, θέλουμε 2,5 χρόνια να βάλουμε πλατφόρμα. Ναι, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί κάνατε πολλές αναφορές. Συμφωνώ απολύτως με τη Μολδαβία και δεν πρέπει να φανταστούμε ότι πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία για να είναι ο επόμενος στόχος η Μολδαβία, γιατί η Μολδαβία είναι ακόμα πιο ευάλωτος στόχος από την Ουκρανία. Έχει ένα πρόβλημα ήδη με την Τρανσνιστρία, που ξέρουμε ότι αγαπάει πολύ ένα σοβιετικό καθεστώς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πλέον εδώ έχουμε σύνορα με την Ρουμανία. Έχουμε ήδη στείλει νατοϊκές δυνάμεις στην Ρουμανία, ειδικά στην Κωνσταντζα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να βοηθήσουν όχι μόνο τη Μολδαβία, αλλά και την Οδυσσό, γιατί θα είναι ένα χτύπημα που θα δεχτεί η Ουκρανία, έτσι ώστε να αφοπλίσουν την τροφοδοσία του Κιέβου. Αλλά όσο αφορά τώρα το θέμα της Τουρκίας, θα το έβλεπα λίγο διαφορετικά. Και καμένα θα το έλεγα με το εξής τρόπο. Η Τουρκία είναι πολύ εξαρτημένη οικονομικά και επειδή εσείς είστε ειδικός για τα οικονομικά, θα έλεγα ότι δεν μπορεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο χωρίς να παίρνει μια απόφαση η Ρωσία. Άρα το θέμα με τα F-400 και μετά το πάγωμα των F-35, στη συνέχεια την μη αξιοπιστία της Τουρκίας σε επίπεδο νατοϊκό. Τώρα είδαμε ότι παραλίγο να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος σε σχέση με το ουκρανικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι η Ρωσία που τις επέβαλε να παίξει με αυτόν τον τρόπο και είδαμε ότι μετά από την Λευκορωσία και την Τουρκία τώρα περάσαμε στο Ισραήλ. Όσον αφορά τώρα το ενεργειακό, εγώ δεν πιστεύω ότι θα βάλουμε την Τουρκία στον EastMed. Ένα πολύ απλό λόγο, δεν την βάλαμε καν στο EastMed Forum. Δεν το ζήτησε μάλιστα, ενώ βάλαμε χωρίς κανένα πρόβλημα μέλος στην Γαλλία και παρατηρητή την Αμερική. Έχουμε βάλει όλες τις χώρες της περιοχής εκτός από την Τουρκία και νομίζω ότι είναι το σωστό, γιατί πολύ απλά δεν αφορά καν την ΑΟΣ της. Εγώ δεν έχω πρόβλημα η Τουρκία να έχει ΑΟΣ ειδικά και αξιοποιημένη σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά όσο αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, εμείς, επίσημα το λέω, η Ελλάδα και η Κύπρος ενώνονται αοζικά, κατά συνέπεια δεν ενώνεται η Τουρκία με την Αίγυπτο. Και οι προσπάθειες που έκανε η Τουρκία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και με τη Λιβύη απέτυχαν όλες παταγωδώς, γιατί πολύ απλά πουλάει πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να προσφέρει ο Ερντογάν. Κατά συνέπεια εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την αξιοποίηση. Το δέχομαι ότι άμα κάνουμε γεωτρήσεις θα πρέπει να περιμένουμε μερικά χρόνια να τις αξιοποιήσουμε, αλλά μην ξεχνάτε, κύριε Καμένε, ότι έχουμε ήδη 3 κοιτάσματα στην Κύπρο και έχουμε ήδη μια συμφωνία με την Αίγυπτο. Άρα όταν μιλάμε για την Αφροδίτη, τον Γλαύκο και βέβαια την Καλυψό, είναι κοιτάσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν αμέσως και άμεσα, και αυτά πρέπει να τα βάλουμε στο μυαλό μας, γιατί είτε θα τα βάλουμε με αγωγό π.χ. με την Αίγυπτο όπως το έχουμε κανονίσει, είτε με καράβια LNG για τον σταθμό τον τερματικό που προγραμματίζεται ήδη στην Κύπρο. Άρα τα πράγματα θα πάνε πιο γρήγορα στην Κύπρο από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, και το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή την περίοδο, την ώρα που συζητάμε, η ExxonMobil κάνει πάλι γιώτρηση στην ΑΟΣ της Κύπρου. Άρα κανένας δεν έχει σταματήσει αυτό το πρόγραμμα, ακόμα και με την πανδημία. Και λέω απλώς ότι εμείς στο επίπεδο της Βουλής, για να κλείσω με τις αναφορές σας, είναι καλό και είναι σωστό, και το ξέρω ότι παλέψατε και εσείς ειδικά για την αξιοποίηση της ΑΟΣ, είναι καλό τώρα να περάσουμε επιτέλους σε ένα στάδιο υλοποίησης, και χάρηκα που ο Πρωθυπουργός είπε πολύ επίσημα ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τους ενεργειακούς πόρους που έχουμε και στον τομέα του φυσικού αερίου, χωρίς να περιμένουμε άλλο. Κύριε Λιγερέ, θέλω να πάμε πριν κλείσουμε λίγο και στο θέμα της διαφθοράς. Η νούμερο ένα διαφθαρμένη χώρα στην Ευρώπη είναι η Βουλγαρία. Την χώρα μας δυστυχώς στην Ελλάδα την κατατάσσουν στη δεύτερη θέση.
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς είδατε πώς είδατε το γεγονός σύμφωνα με το οποίο χθες συνελήθηκε στη Βουλγαρία ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Μπορίσοφ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και δύο στελέχη του, η πρώην Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προϋπολογισμού και μία σύμβουλος του Μπορίσοφ. Πριν λίγο καιρό τον είχαν βγάλει, είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες, προσωπικές φωτογραφίες από την κρεβατοκάμαρά του με χρήματα, με πιστόλια κτλ. Τώρα τον συλλάβανε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση στη Βουλγαρία, αν βλέπετε η διαφθορά σιγά σιγά να υποχωρεί και γιατί ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν είχαμε, για παράδειγμα, έναν πρωθυπουργό μετά από τα τόσα που έχουν γίνει να πάει και να δικαστεί, να κάσει το ειδόλυτο κατηγορημένο, να εξαιρέσει κανείς τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είναι και δεκαμένα, δεν είχαμε κάτι άλλο. Θέλω λοιπόν μια δική σας, ένα δικό σας σχόλιο, αγαπητέ κύριε Λιγερέ. Δεν θα σας κάνω σχόλιο γιατί δεν είμαι καθόλου ειδικό στον τομέα της διαφθοράς, ούτε καν τον οικονομικό τομέα. Νομίζω ότι επειδή έχετε τον κύριο Καμένο, νομίζω ότι μπορεί να το πει πιο σοβαρά. Θα μας πει λίγο και για τη γαλλική εμπειρία και τον πρώην Γάλλο πρωθυπουργό που συνελήφθη ή που κατηγορήθηκε και τον κύριο Σαρκοζή. Τον πρόεδρο. Σαν πολιτική απόφαση να το κρίνουμε. Ξέρετε, τα οικονομικά κάθε χώρα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Στη Γαλλία υπάρχουν και άλλα πράγματα που όντως είχαμε και άλλες υποψηφιότητες σε επίπεδο προεδρικών εκλογών που όντως κατέληξαν, αλλά η καταπάτηση της διαφθοράς γίνεται με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό και χτυπάει και πολύ υψηλά στελέχη της πολιτικής. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι γιατί θέλετε να συγκρίνετε αυτό το γεγονός με τη Βουλγαρία ή με την Γαλλία με τα δεδομένα της Ελλάδος. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα οφείλεται πιο πολύ στο επίπεδο της κοινωνίας τι δέχεται σαν διαφθορά και τι δέχεται σαν πονηριά. Γιατί όταν εγώ ακούω ότι κάποιος είναι πολύ περήφανος που έκλεψε λεφτά και του λένε ότι είναι έξυπνος. Πάμε λίγο και με την Ουκρανία, στην Ουκρανία, αγαπητέ κύριε Λιγερέ. Τα πράγματα είναι δύσκολα, ο πόλεμος συνεχίζεται, οι νεκροί κάθε μέρα αυξάνονται, οι άμαχοι την πληρώνουν και βέβαια πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι οδεύουν προς τη ξενιτιά, γίνονται πρόσφυγες. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι καταστάσεις εκεί? Εγώ θα σας το πω πολύ απλά και μπορεί να ξαφνιαστείτε. Μπορεί να λέμε ότι 2 εκατομμύρια πρόσφυγες έρχονται από την Ουκρανία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι 42 εκατομμύρια μένουν στην Ουκρανία. Άρα, ξέρετε κάτι, όταν ακούγαμε στην αρχή ότι θα είναι ένας περίπατος, θα είναι 2-3 μέρες και τώρα κάνουμε αυτές τις αναλύσεις μετά από 3 εβδομάδες και βλέπω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ οι Ρώσοι να μπουν στις πόλεις και φαίνεται ότι υπάρχουν ελαττώματα δομικά όσο αφορά το στρατό σε τέτοια θέματα, δεν είναι μόνο οι ειδικές δυνάμεις, είναι ολόκληρος ο στρατός που έχει ένα θέμα. Λέω απλώς ότι καλά κάνει η Ουκρανία που αντιστέκεται. Είναι πολλοί που θεωρούσαν ότι θα ήταν καλό να τα έχει παρατήσει για να έχει λιγότερα θύματα και εγώ το θεωρώ άκρως απαράδεκτο γιατί να μην λέμε και το ίδιο για την Κύπρο. Φανταστείτε τώρα εμείς από το 1974 συνεχίζουμε να παλεύουμε σε αυτόν τον αγώνα και σας το λέω επειδή είμαι και σε αυτή τη χώρα τώρα. Αν κάποιος ερχόταν από την Ελλάδα να μας εξηγήσει ότι δεν είναι ανάγκη να πολεμήσουμε για το Κυπριακό, όπως είναι τα πράγματα, έχουμε αρκετά θύματα. Νομίζω ότι αντιθέτως οι αγώνες που είναι δύσκολοι αναδεικνύουν και την προσωπικότητα μιας χώρας, ενός λαού και τώρα είδαμε ακόμα και για τον πρόεδρο της Ουκρανίας που μπορεί για πολλούς να ήταν άγνωστος πριν μερικούς μήνες, να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, να αντιστέκεται, να μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων, το οποίο μπορεί να είναι και μία πλάνη, αλλά είναι ένας τρόπος να έχουμε μία διέξοδο, να μην κάνει πίσω και βλέπω ότι όταν αναλύουμε τα αποτελέσματα όσο αφορά τα θύματα της Ρωσίας, αρχίζουμε να έχουμε αριθμούς που μας θυμίζουν Αφγανιστάν και Συρία μετά από χρόνια, ενώ αυτό έγινε σε 3 εβδομάδες. Άρα και στη Ρωσία βλέπουμε μεγαλύτερη αντίσταση στις αποφάσεις του Πούτιν. Θεωρούν πολλοί ότι δεν είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται, γιατί είναι μια εισβολή και όχι ένας πόλεμος. Άρα όπως ήταν στην Κύπρο, ήταν μια εισβολή, δεν ήταν ένας πόλεμος. Και όταν μιλάμε για επιχείρηση ειδική, εμένα μου θυμίζει, όπως το είπαμε και στην αρχή, τον Ατίλα,
ο οποίος υποτίθεται επίσημα ήταν ένα ειρηνευτικό βήμα, ενώ ξέρουμε ακριβώς ποια βαρβαρότητα ακολούθησε μετά από την εισβολή. Και γι' αυτό λέω ότι από τη στιγμή που μας εξηγούν ότι είναι το πρώτο ντόμινο από μια θεωρία και μπορεί να συνεχιστεί με τη Μολδαβία και στη συνέχεια με τη Φιλανδία και τη Σουηδία όπως το ανακοίνωσαν, πρέπει εμείς από την αρχή να σταματήσουμε αυτή την επίθεση όπως θα έπρεπε να το είχαμε κάνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είχαμε προβλήματα ήδη στην Τσεχοσλοβακία, στην Ισπανία, στην Αυστρία, ενώ περιμέναμε να φτάσουμε στο επίπεδο να έχουμε πια μόνο την Αγγλία να είναι ελεύθερη. Κύριε Λευγέρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστούμε, κύριε Λευγέρε.